συμμετέχουμε στην κινητοποίηση ενάντια στην υποκριτική στάση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα περιστατικά βίας μέσα στα σχολεία. Έχουμε πει από την αρχή και της σχολικής χρονιάς αυτής αλλά και το προηγούμενο διάστημα ότι αν δεν πάρθουν μέτρα πρόληψης, δυστυχώς αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται. Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης? Το σύνολο των μέτρων που λέει και η εκπαιδευτική κοινότητα είναι σχολικοί ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία που θα αντιμετωπίσουν παίρνοντας μέτρα πρόληψης. Δεν γίνεται να έρχονται και να εντείνονται τα μέτρα καταστολής, η ποινικοποίηση των μαθητών, γιατί πραγματικά το πρόβλημα των γονιών δεν είναι αν εντοπίσουμε ένα ζήτημα και μπούμε στην ψηφιακή πλατφόρμα και το καταγγείλουμε. Το πρόβλημα είναι πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το ζήτημα πριν πραγματοποιηθεί. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν παίρνει τέτοια μέτρα. Αφήνει τα παιδιά μας εκτεθειμένα σε όλα αυτά τα περιστατικά, χωρίς πραγματικά να υπολογίζει τεράστιες επιπτώσεις που έχει στην ψυχική υγεία των παιδιών μας. Όχι στην παιδεία για λίγους και κλεφτούς, αγώνας ενάντια στους ταξικούς φραγμούς. Είναι μια επιλογή της κυβέρνησης να παρουσιάσει ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα της βίας, μια κυβέρνηση η οποία με την πολιτική της, την αντιεκπαιδευτική και την αντιλαϊκή, ασκεί τη μεγαλύτερη βία απέναντι στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους, όπου ζούμε και εμείς και οι μαθητές και οι οικογένειες τη βία της φτώχειας, της εντυνόμενης ανεργίας, τη βία του χτυπήματος των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Είναι πολύ να διδάσκει η κυβέρνηση η οποία χρησιμοποιεί τη βία παντού, ακόμη και εδώ όπως είδατε, για να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές διαμαρτυρίες. Είναι πολύ να διδάσκει για τη βία στα σχολεία.